Επιστροφή. Εδώ, στο χωρί μακιγιάζ, προσπαθώντα να μείνουμε σωστή πλευρά τη δημοσιογραφία από τα πολλά που ανοίξαμε και σα ευχαριστούμε για τα καλωσορίσματα. Δείξατε μεγάλο ενδιαφέρον, όπω δείχνουν και αρκετοί για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, νεοεκλεγή Νίκο Παπά, μα κάνει και την πρέμιερα Ο πρώτο μα καλεσμένο για τη σεζόν. Θερμέ ευχέ για τη σεζόν, πάτε καλά. Και καλέ επιτυχίε. Αντεύχομαι να πάτε καλά. <laughs> Σα ευχαριστώ. Ε, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Ναι. Ε, θα πρέπει να κλείσει μια περίοδο όπου παράγουμε ειδησιογραφία που αφορά την εσωτερική μα ζωή. Υπάρχει το οπλοστάσιο και ο τρόπο να το κάνουμε αυτό. Το δείξαμε τον περασμένο Φλεβάρι θέλω να θυμίσω και στους τηλεθεατές και εσείς θα θυμάστε είμαι βέβαιος ότι και τότε είχαμε κάποια, ένα αρνητικό δημοσκοπικό πεδίο για το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της χρονιάς αλλά καταφέραμε μέσα από την οργανωμένη μας εξωστρέφεια να ανατάξουμε τις συνθήκες και να πάμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως δεν μας ικανοποιούσε αλλά δεν μας απέτρεπε και από το να ξεδιπλώσουμε ένα σχεδιασμό. Σε αυτή τη φάση είμαστε, υπάρχει το έδαφος των κοινών μας αποφάσεων, εκεί πάνω πρέπει να σκύψουμε όλοι. Έχουμε χαράξει τη στρατηγική τη οικοδόμηση μια ευρεία προοδευτική εκλογική συμμαχία, και μάλιστα, σα έλεγα κύριε Χουδαλάκη, σε αντίστοιξη και απόλυτη αντίθεση με σενάρια τα οποία θέλουν νέε διασπάσει και νέου κατακαιρματισμού στον προοδευτικό χώρο. Διότι τα διαβάζω και αυτά, mm -hmm. είναι σενάρια τα οποία πρέπει να τα πολεμήσουμε. Καλό κάθε προοδευτικό πολίτη, κάθε φίλο και φίλη του ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα, να σταθεί στεναρά απέναντι σε αυτά τα σενάρια και να ενισχύσουμε το κόμμα μας, να το δυναμώσουμε για να γίνει ο καταλήτης μιας μεγάλης εκλογικής προοδευτικής μάχη. Ε, δεν θέλω να το προβοκάρω και το λέω ειλικρινά. Αλλά για παράδειγμα πριν από λίγο είχαμε την δημοσιοποίηση μιας δημοσκόπηση, ε, δημοσκόπησης, μάλιστα ένα από την MRB, κάτι εξοχήν mm -hmm. θεωρείται μια αξιόπιστη εταιρεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 10,9 mm -hmm. και είναι τρίτο κόμμα. Οπότε μοιραία θα ρωτήσει κάποιο, ένα χρόνο μετά την εκλογή του Πρόεδρου Κασελάκη, το restart το οποίο περιμένατε, η υπόσχεση του Προέδρου ότι μπορεί να κερδίσει το μιτσοτάκι κτλ. δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Άρα, μήπω αυτή είναι και η πραγματική βάση, να το πω έτσι, τη γκρίνια. Γιατί η φτώχεια φέρνει γκρίνια και τα διεξοδικά ποσοστά. Και το ανάποδο και η γκρίνια φέρνει φτώχεια. Δηλαδή, αν, mm -hmm. αν ήμασταν πιο προσεκτικοί στι δημόσιε το, τοποθετήσει μα όλοι, νομίζω ότι θα ήταν και βελτιωμένη εικόνα. Επαναλαμβάνω, το θε, θεωρώ απολύτω πρόσκαιρη αυτή την εικόνα. Αποδείχθηκε και στην αρχή τη χρονιά. Ότι υπάρχει δυνατότητα ανάταξη και ανάκαμψη και η συνταγή είναι ε, να υπηρετούμε προ τα έξω το πρόγραμμά μα, τι θέσει μα και τι αιχμέ αυτέ τη πολιτική, οι οποίε αφορούν τη ζωή του κόσμου και μπορούν να την βελτιώσουν. Έχουμε αδικήσει, θεωρώ, και τον εαυτό μα με πολλέ δημόσιε τοποθετήσει, οι οποίε έχουν yeah. γίνει. Έχει προκληθεί ανέτεια εσωστρέφεια και η ε, επικείμενη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή μπορεί να είναι ένα εφαλτήριο για μια διαφορετική πορεία θα κρατήσω τα τη Κεντρική Επιτροπή και όλα όσα περιμένουμε να γίνουν. Γιατί και οι συνάδελφοι σήμερα προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε στο ρεπορτάζ να μάθουμε ποιε είναι οι προθέσει αν μη Για παράδειγμα, mm Παύλου Πολάκη, στον οποίο θα έρθω σε λίγο. Ε, θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο αφορά το ανέτεια. Επειδή εγώ όταν σα γνώρισα, όταν σε γνώρισα, αγαπητέ Νίκο, ήσουν γενικό, ήσουν διευθυντή του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι μια προσωπική εκτίμηση, κράτα τη πέτα, τι ό,τι νομίζεις. Για ένα παραδοσιακό, ένα ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ που εμπιστεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 και το 2019 κτλ., να δεχτεί ότι ο Αλέξης Τσίπρα είναι η αιτία του προβλήματο. Και ο πρόεδρο Κασελάκη τον δείχνει. Και το περιβάλλον του ή τέλο πάντων κάποιοι άνθρωποι που του χρεώνονται του ε, Στέφανου. Ε, τα βάζουμε τον Τσίπρα διαρκώ. Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι θα, ε, θα πρέπει με, πολύ, με απόλυτη ψυχραιμία να αναγνώσουμε την κατάσταση και να ε, αξιώσουμε από τον κάθε ένα από εμά να ανταποκριθεί στις ευθύνες που απορρέουν από τη θέση την οποία κατέχει με την εντολή των μελών. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να σκύψουμε πάνω από τις συλλογικέ μας αποφάσεις, να δούμε τι λέει το πνεύμα και το γράμμα τους και να τις εφαρμόσουμε. Ο Αλέξο Τσίπρας είναι ο ιστορικός ηγέτης της παράταξης, είναι ο άνθρωπος υπό την ηγεσία του οποίου αξιοποιήθηκε στο έπακρο και με επαρκή τρόπο το ιδεολογικό και πολιτικό μας οπλοστάσιο, καταφέραμε να γίνουμε ένα κυβερνητικό κόμμα. Βεβαίω με την ηγεσία του είχαμε και αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι μια περιουσία και για τη χώρα, αν θέλετε. Δηλαδή έχει τις διεθνείς του επαφές, έχει ε, ε, τρόπο να παρεμβαίνει στα πράγματα κτλ. Και, και, και κατά την γνώμη μου όταν θέλει να πει κάτι το λέει ο ίδιος. Συνεπώ, σε ό,τι με αφορά, ε, πώ να σα το πω, δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε όσου τριγυρνούν την πολιτοδημοσιογραφική Ιερουσαλήμ και με θερμινεύουν τι επιθυμίε του. Είχε άποψη το, για το τι έπρεπε να γίνει στο κόμμα τον Φλεβάρι που μα πέρασε, τη διατύπωσε, δεν συμφωνήσαμε. Δημοκρατικά, ανοιχτά, συντροφικά, προχωρήσαμε με τι συλλογικέ μα αποφάσει και είχαμε μία ανάκαμψη, όχι όσο μεγάλη θα ήταν. να θυμίσω πάντω, και συγγνώμη αν να ναι. σε διακόπτω, ότι. Ο Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του Ευρωψηφιδίου ήταν παρόν. Βεβαίω. Στι εκδηλώσει του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη, παρόν. Και στη συγκέντρωση ε, την προεκλογική. Δηλαδή παρόν. θέλω να πω ότι η ιστορία του συνεδρίου τον ίδιο. Δεν απήχε. Δεν τον έκανε να, να απεχεί από το... Και θέλω, και θέλω να πω ότι πιστεύω βαθιά ότι όλοι μα είμαστε ταγμένοι στο στόχο που προδιαγράφει, που περιγράφει, που προσδιορίζει η συλλογική μας απόφαση. Η συλλογική μας απόφαση λέει ότι θέλουμε να εγγυθούμε μιας ευρείας προοδευτικής εκλογικής συνεργασίας. Σήμερα ευρίας. που μιλάμε πάντως, αν δεχτούμε το... το, το, το λέω. αποτέλεσμα λέω. Της Γιατί το της Δημοσικού είναι τρίτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. <coughs> ναι, ναι, ναι μάλιστα είδα τη συνεκτίμηση του Δημήτρη του Μαύρου. Το Πασό πάνω από το 13 και εσά τα καταπέτα. Εντάξει, εντάξει. Αυτά εντάξει. είναι μια στις πο... στις πάρα, στις... είναι μάρα πολύ πρόσκαιρη δημοσκοπική εικόνα και θα με θυμηθείτε σε λίγε εβδομάδε. Αλλά το ζήτημα είναι το εξή. Ότι έχουμε ε αυτή τη στρατηγική την οποία έχουμε ψηφίσει και πάνω στην οποία έχουμε μονοήσει και απέναντι βρίσκονται σενάρια διάσπασης και κατακαιρματισμού. Δεν χρειάζεται να πω ούτε το όνομα του δημοσιογράφου ούτε το όνομα της εφημερίδας. Έγραφε την Κυριακή ότι πρέπει να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να διασπαστεί το ΠΑΣΟΚ, να διασπαστεί η Νέα Αριστερά και να φτιαχτεί τάχα μου το κάτι ελπιδοφόρο και καινούριο στον προοδευτικό χώρο. Ε, με αλλά με αυτή τη λογική διαφωνούμε. Αυτές τις λογικές θα τι πολεμήσουμε και δεν θα τις πολεμήσουμε απλώς Τοποθετούμενη δημόσια απέναντι σε αυτές, Θα τι πολεμήσουμε ανοιχνεύοντας το πεδίο και τη δική μας συνεννόησης και κοινή πορείας. Θα θέσω κάτι που αγγίζει και προσωπικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτική Ομάδας. Η εκλογή ήταν σχεδόν οριακή. Mm -hmm. Και αναρωτιέται κάποιο αν φτάσει μια τέτοια κατάσταση μέχρι την κεντρική επιτροπή. Δηλαδή ένα κόμμα στα δύο. Mm -hmm. Τώρα το 51-49. Από μόνο του δεν είναι μια καλή μαγιά για να μιλάει κάποιο για ενότητα, για restart κτλ. Επίση, θέλω να πω ότι όλα όσα έχουν υποθεί. Σφουγγάρι που λέγει και ο Σαμαρά και σβήσιμο, δηλαδή. Αναρωτιέμαι πώ θα φτάσετε στην κεντρική επιτροπή, με μια διάθεση να ξεπεράσετε αυτό που γράψατε και στο άρθρο και το άκουσα και τώρα που το είπατε. Στο άρθρο στην εφημερίδα στι 18 19, το Σάββατο, για την ανέτεια εσωστρέφεια. Mm -hmm αν είναι ανέτεια γιατί σα πω τέτοια συμμετοχή. Για, να, να σα πω γιατί επιμένω την είναι ανέτεια. Διότι όταν συζητάμε επί τη πολιτική και τη στρατηγική μα, ε, βλέπουμε ομοφωνίε οι οποίε είναι σχεδόν βαρετέ. Όταν λοιπόν ε, παρακολουθούν τα μέλη, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο προοδευτικό κόσμο τη τηλεοράση και βλέπουν ε. στελέχη να ξυφουλκούν και να σηκώνουν του τόνου, ε, δεν αντιλαμβάνονται γιατί συμβαίνει αυτό, διότι δεν έχει διατυπωθεί μια εναλλακτική στρατηγική συγκροτημένη με αρχή, μέση και τέλο. Έχουμε τι ψηφισμένε αποφάσει. Βεβαίω να γίνει κριτική αν έκανε ο πρόεδρο ένα λάθο εκεί ή αν έκανε λάθο παραπέρα ή αν έκανε κάποιο τέλεχο ένα λάθο ε, σε μια δημόσια τοποθέτηση. Αλλά επί τη στρατηγική να έχουμε συμφωνήσει και να υπάρχει τέτοια ένταση νομίζω είναι αδικαιολόγητο και με αυτή την έννοια το χαρακτήρισα και άλλο. Βάζω άνθρωπο. μπροστά κάτι το οποίο ε, στο ρεπορτάζ το άκουσα από αρκετούς συναδέλφους <κοχ> σας και τα, λοιπά και τα λοιπά Βλέπουμε τον Παύλο Πολάκη στη Βουλή σε μια στιγμή που ε, θα έλεγα δεν ήταν η πιο να το πω έτσι ακραία <κοχ> για τον ίδιο απαξιώνει μια υπάλληλο εντεταλμένη ότι ήταν μετακλητή του κυρίου Γεωργιάδη. Ακολουθεί η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με εντολή του Στέφανου Κασελάκη. Τελικώ πρόγραμμα, το πρόγραμμα, ήταν η Λινού, ότι έβαλε τα κλάματα. Όχι, όχι. Είναι, ε, κοιτάξτε, είναι, είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα. Θα συμφωνήσω μαζί σα. Αλλά... Ένα θέμα, υπήρξε ένα θέμα, θέμα ανέτεια συμπεριφορά εκεί. Δηλαδή, ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά τη συγκεκριμένη κυρία. Διότι δεν μπορεί να λιδωρεί και να ειρωνεύεσαι μέλο του κοινοβουλίου μέσα στι επιτροπέ τη Βουλή. Θα έπρεπε το ίδιο το Προεδρείο τη Επιτροπή να την ανακαλέσει στην τάξη. Mm -hmm. Ο Παύλο δεν έκανε αυτό που έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Ε, και σε κάθε περίπτωση έγινε αυτό που έγινε. Συνολικά, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω να τοποθετηθώ, θεωρώ ότι ένα Παύλο Πολάκη, ο οποίο αποφεύγει να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμού και να διανθίζει τι δημόσιε αναρτήσεις mm. και τοποθετήσεις του με, ε, με αυτούς. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ χρήσιμος και κρίσιμος για την παράδοση. Μου κάνει πολύ εντύπωση και δεν είμαι ο μόνος, επαναλαμβάνω, ότι. Ενώ, για παράδειγμα... Ε... Τώρα, η κυρία Λινού, μισό λεπτό, η κυρία Λινού κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ναι. για αυτά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας αξιολογήθηκαν με τρόπο θα σας έλεγα αποστηρωμένο από το περιβάλλον, με τρόπο αντικειμενικό δηλαδή, δεν δόθηκαν οι εξηγήσει και μάλιστα υπήρξε και ένα γεγονός το οποίο προξένησε εντύπωση, την τελευταία μέρα δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί της. Συνεπώ η απόφαση για την απομάκρυνση της ήταν απολύτως αναδειγμένη. Πάντως δεν είχαμε μόνο την απόφαση για την απομάκρυνση, είχαμε και την ε, ε, απέτηση να το πω έτσι, τέλος πάντων ε, το κόμμα ζήτησε την έδρα πίσω. Ναι, έτσι συμβαίνει. Αυτό έχουμε υπογράψει όλοι. Ότι, Όταν, το, ότι δεν μα ανήκει η έδρα. Ε, δεν βρίσκω ακριβή αναλογία, αλλά θέλω να το πω για να είμαι δίκαιο με την παρουσίαση τη πραγματικότητα. Στον Παυλή δεν έγινε το ίδιο. Στον κύριο Πολάκη δεν συνέβη το ίδιο. Ε... Δηλαδή... Ναι. Σε διαγράφημα την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν ζητάμε Σας την έδρα πίσω. Ναι, προφανώ ε, υπάρχει μια διαβάθμιση στι. Συμφωνώ. συμφωνώ. Ε, Λέω για να είμαστε δίκαιοι στα με δί, τα οποία, και την πραγματικότητα. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Ε, εκεί υπήρχε από τη μία μεριά ένα θέμα συμπεριφορά και από την mm -hmm. άλλη ένα ζήτημα στο οποίο γύρονται τεράστια ερωτηματικά για τη διαχείριση δημοσίου χρήματο. Πάντω, για να μείνω στο πρόσωπο, το οποίο είναι και ένα mm -hmm. κομβικό πρόσωπο αυτέ mm -hmm. τι μέρε, μια που ενώ ο πρόεδρο Κασελέκη απαντάει στο μη εμφανιζόμενο, τουλάχιστον επιπροσωπικού Αλέξη Τσίπρα, και απαιτεί, είδατε, διαβάσατε τη συνέντευξη Real News, χθες, έτσι, ε, ζητάει να βγει ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετηθεί κτλ Ο Κασελάκης είναι αυτός που βάζει θέμα μια ηγεσία που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Κάνει μια κριτική για βιντεά, των βιντεακίων, μάλιστα το διάβασα και στη γενική μου κάνει εντύπωση. Εννοείται, εννοείται τα... ο, ο Παύλος Πολάκης ναι. κάνει αυτή την κριτική. Ο Παύλο Πολάκης ναι. κάνει μια ευθεία ε, κριτική και βάζει θέμα ηγεσία. Στον Πολάκη δεν βλέπω να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση. Ναι, 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 μισό λεπτό. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Το να βάζει κάποιο θέμα ηγεσία δεν είναι παράνομο. Προβλέπεται από το καταστατικό και προβλέπονται και οι διαδικασίε μέσα από τι οποίε μπορεί να μπει. Κρίνει το καθένα πολιτικά για τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο επιλέγει να βάλει αυτά τα ζητήματα. Ε, εγώ θα σα έλεγα να περιμένουμε να τον ακούσουμε το τον Παύλο τον Τη διαβάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τι δημόσιε τοποθετήσει του ε, και θα mm -hmm. δούμε τι θα γίνει. Εγώ μπορώ να σα πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι ένα χρόνο μετά την εσωκομματική εκλογή δεν πρέπει να βάλουμε σε αυτή την δοκιμασία ε, ξανά τι, το κομματικό σώμα. Το οποίο. Ε, Εννοείται ε, τι εκλογέ αυτή τη βάση. Ναι, 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 ναι. αυτό, εννοώ, αυτό εννοώ. Είναι μια διαδικασία επίπονη, μια διαδικασία δύσκολη. Ε, θεωρώ ότι ο, ο Στέφανο έχει την εντολή να προχωρήσει. Είχα. Πρέπει να διορθώσουμε λάθη που έχουμε κάνει όλοι μαζί. Mm -hmm και να βελτιώσουμε και την εικόνα μας προς τα έξω. Στην Κεντρική Επιτροπή, τι mm. μπορεί να περιμένει κανείς διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί, mm. αναρτήσει, social media. Τα βλέπω. Και φαντάζομαι τα διαβάζει και όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, πολύ περισσότερο για την εξωματική αντιπολίτευση. Τι περιμένετε να συμβεί, mm. Γιατί, πω τι... για παράδειγμα, άκουσα και την βουλαδικιαρχία το πρωί mm. ε, να λέει όποιο θέλει να βάλει θέμα επί τη ουσία. Mm -hmm υπάρχουν προβλήματα του καταστατικού ε, από ό,τι καταλαβαίνω ο ίδιος ο πρόεδρος λέει όποιος με αμφισβητήσει ας το κάνει mm -hmm. με έναν τρόπο επίσημο από τους 87 δεν έχω διαπιστώσει εγώ τουλάχιστον να υπάρχει τέτοια πρόθεση τι, τι περιμένετε να γίνει σε αυτή την... Νομίζω ότι ο προοδευτικός κόσμος περιμένει να ανταποκριθούμε στην ευθύνη που μας αναλογεί. Και η ευθύνη που μας αναλογεί είναι να μην ασχολιόμαστε με τα δικά μας προβλήματα και να ασχοληθούμε περισσότερο με τα δικά του. Δηλαδή να Άρα... πάμε το Σαββατοκύριακο αυτό και θα έχουν λυθεί τα πράγματα... Ό, δηλαδή... Όχι, Τίποτα δεν, θα... δεν θα λυθεί αυτόματα. Αλλά Οι, ε... οι προβλεπόμενε διαδικασίε νομίζω περιγράφονται με απόλυτη ακρίβεια στο καταστατικό μα. Συνεπώ, δεν μπορεί να διαρωτάται κανεί ποιο μπορεί να είναι ο τρόπο. Ο τρόπο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Εάν κάποιο θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει ηγεσία, πρέπει να το φέρει το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, να έχει μία αντιπρόταση και η πρότασή του να κερδίσει την πλειοψηφία την απόλυτη των μελών. Αυτό λέει το καταστατικό, σοφά κατά τη γνώμη μου. Mm -hmm. Δηλαδή, το καταστατικό μα προβλέπει ένα θεσμικό αντίβαρο στην εκλογή του Προέδρου από τη βάση. Δεν είναι ούτε ο Πρόεδρος ανέλεγκτος, ούτε ισόβιος βεβαίως, αλλά η διαδικασία μέσα από την οποία μπορεί να αμφισβητηθεί περιγράφεται με λεπτομέρεια. Όποιος θέλει να πάρει αυτή την ευθύνη μπορεί να το κάνει. Δεν είναι παράνομο, επαναλαμβάνω, mm -hmm. διαφωνώ, αλλά περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αν κατατεθεί μια πρόταση μομφής, ο κ. Πολάκης τουλάχιστον με τον ένα τον άλλο τρόπο, το έχει αφήσει ανοιχτό για να μην πω ότι το έχει mm -hmm. εμέσως εμφανίσει ως την πρόθεσή του ε, και το αποτέλεσμα είναι πάλι οριακό, γιατί θυμίζω και η δική σας εκλογή δεν ήταν μια εκλογή που τη ε, δέχτηκαν όλοι με χειροκροτήματα είδαμε διαμαρτυρίες από τον προκάτοχό σας τον σο, σοκάτο Φάμελο ε, είδαμε ότι αποπέμφθηκαν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και άλλαξαν Ρωτήσεων γίνεται στα κόμματα, mm -hmm. βεβαίως βεβαίω. δεν θα έπρεπε αλλά... να μιλάγα για αποπομπέ. Εντάξει, δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να, είμαστε, και... έτοιμοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμω ω άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αποφασίσει να υπηρετήσουμε μια παράταξη να την υπηρετούμε από όποιο πώ το χρειαστεί. Δηλαδή, έχει γίνει ο σχηματισμό μάχη εντό εισαγωγικών mm -hmm. της τη κοινοβουλευτική ομάδα πάρα πολλέ φορέ στο πρόσφατο παρελθόν. Ε, γίνεται Εγώ αναρωτιέμαι πάντω για το στοίχημα δηλαδή. τη Κεντρική Επιτροπή. Επιτροπής. Επιτροπής. Ναι. Αν δούμε Πάλι μια διχασμένη mm -hmm. κεντρική επιτροπή. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο, Νικό, δεν είναι μόνο μαθηματικό το θέμα. Mm -hmm. αν είναι είσαι και 100, πολιτικό. 151-142 ευρώ. Προ τα έξω η εικόνα κύριε, σα κύριε, είναι κύριε, αγαπητέ, μια διχασμένη. Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Χουδαλάκη, επαναλαμβάνω. Υπάρχει το έδαφο των ψηφισμένων αποφάσεων. Εάν κάποιο θέλει να ασκήσει κριτική, πρέπει να εγκαλέσει την ηγεσία εάν εφαρμόζει τι αποφάσει όχι με την έλλειψη συνολική εναλλακτική πλατφόρμα, προσωπικά καταθέτω την mm -hmm. άποψη ότι δεν αντιλαμβάνουμε αυτό το βαθμό τη ένταση. Δεν την αντιλαμβάνομαι. Έχω δει εσωκομματικέ συγκρούσει σε κρατεά κόμματα κατά το παρελθόν, διαφορετικέ στρατηγικέ να βρίσκουν ένα τρόπο συμβίωση πολιτική. Με δομικέ διαφορέ ακόμα. Σα επιβεβαιώνω. Έτσι δεν είναι. Αγαπητέ Νίκο, επιβεβαιώνω. Για παράδειγμα, οι δύο συνάδελφοι που είχα πριν εδώ, εκτό από τον ναι. Ελτριανταφίλου και ο Φελέκης και ο Μακριγιάννης, έχουν καλύψει και Πασόκ. Και εκεί θυμόμαστε... Θυμάστε, τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ε. Ε, τη σύγκρουση για τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ε, εκεί υπήρχαν διαφορετικές, διαφορετικές στρατηγικές, πάρα πολύ συγκροτημένε, ε, άλλες διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομία. Mm -hmm. Δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό, mm -hmm. ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Ας πούμε παράδειγμα. Έχουμε την πρόταση για την φορολόγηση των εισοδημάτων από μερίσματα στην ενιαία φορολογική κλίμακα. Ο Χουδαλάκης, ο οποίος είναι μισθωτός, πληρώνει φόρο ο οποίο μπορεί να φτάσει στο 45%. Έτσι δεν είναι. Φόρο εισοδήματο. Βεβαίω. Αν είσαι στο πάνω κλειδί όμως... και κάνει δύο δουλειέ όπω εγώ <coughs> και, και πληρώνεσαι καλά, κατευθείαν πάνω. Υπάρχει όμω η εξή αδικία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα από μερίσματα πληρώνουν μόνο 5%. Αυτή η πρόταση είναι στον πυρήνα τη οικονομική στρατηγική στην mm -hmm. την οποία έχουμε ξεδιπλώσει. Δεν έχω ακούσει εκεί να υπάρχει κάποια ριζικά διαφορετική στρατηγική ή κάποια αντιπρόταση ή κάποια πρόταση που να λέει ότι αυτή την πτυχή πρέπει να την αλλάξουμε και να ζητήσουμε κάτι διαφορετικό. Και με αυτή την έννοια, λέω: με εκπλήσει η ένταση mm -hmm. ε, τη Ισοκομματική. Το συζήτησης. κρατώ και έχω καταλάβει ότι. Θα επιμείνετε ότι είναι ανέτια η, όπως το γράψατε, εξάλλου, όπως το γράψατε, Νίκο. Προσέξτε, δεν λέω την, ότι, ε, ότι είναι ανέτεια οποιαδήποτε κριτική. Η κριτική πρέπει να είναι ανοιχτή, πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, πρέπει να την αποζητά και η κάθε ηγεσία για να βελτιωνόμαστε όλοι συλλογικά. Αλλά εδώ λέω και την κάνω την παρατήρηση και την κάνω με έμφαση, δεν έχει καταδεθεί μία εναλλακτική πλατφόρμα η οποία να δικαιολογεί αυτή την κλίμακα της παράδοση. Επειδή διαβάζω και μία κριτική που γίνεται κυρίω από το περιβάλλον του Πρόεδρου. Αν όχι από τον ίδιο κάποιε φορέ, μιλάμε για μια ομιχλώδη κέντρο αριστερά που θα έρθει, πώ θα είναι κτλ. κτλ. Mm -hmm. Όσα συμβαίνουν στο Πασόκ mm -hmm. αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη δημοσκόπηση MRB στην οποία αναφέρθηκα πριν, εκτό από τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι. Mm -hmm. ε, η εκλογική αποτύπωση είναι άλλο πράγμα, έτσι, η δημοσκοπική εικόνα είναι άλλο πράγμα. Που δεν είναι ευχάριστα για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι πάλι φαίνεται ότι ο πρόεδρο Ανδρουλάκη είναι αυτός που προηγείται, με τον Χάρη Δούκα να τον ακολουθεί κτλ. Αυτά όλα αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια δημιουργίας μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Γιατί μόνοι σας σήμερα, όπως και το Πασόκ μόνο του, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να εμφανίσει εαυτόν ω μια κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Είναι η πιο επικίνδυνη ερώτηση που μου κάνετε σε αυτή τη συνέντευξη. Διότι ο, <laughs> οτιδήποτε, και να πω μπορεί να εκλειφθεί ω ε, παρεμβολή παρέμβαση στα εσωκομματικά άλλου κόμματο. Τι παρακολουθούμε αυτέ τι διαδικασίε και τι παρακολουθούμε από τη θέση τη δύναμη που επισπεύδει και φιλοδοξεί να ηγηθεί μια μεγάλη προοδευτική εκλογική συμμαχία. Αυτό είναι το κριτήριό μα. Δεν μπορώ και δεν θα πρέπει να κάνω κανένα mm -hmm. άλλο σχόλιο. Αυτή θα είναι η στρατηγική μα από εδώ και μπρο και μέσα στη Βουλή. Θα είμαστε ακόμα πιο εμφατικοί σε αυτή την κατεύθυνση. Θα αναζητήσουμε συγκλήσει σε προτάσει νόμου, ε, να έχουμε κοινή στάση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα και βεβαίω φιλοδοξούμε να φτάσουμε Άστε. στο επίπεδο που φτάσαν οι προοδευτικέ δυνάμει στη Γαλλία, αυτοί... συνεργάστηκαν και ανατρέψαν τα αρνητικά Αν αυτή ήταν η επικίνδυνη ερώτηση. Επειδή, όπως... Την απέφυγα. Ναι, ναι. Την απέφυγα. Ε, επειδή ομότιμος, ναι. έχετε δει ήδη τον κύριο Αλέξη Χαρίτσι, ο οποίο είναι ομότιμο σα. Ομότιμο, ναι. Έτσι. Τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απλώ να, να, ρωτήσω Καλησπέρα. παρουσία και των δύο. Ε θα είναι και η πρώτη ερώτηση που θα απευθύνω στον ε, πρόεδρο Αλέξη Χαρίτση. Ε, αν σε αυτές τις συγκλήσεις ε, πρέπει να πέσει και λίγο νερό στο κρασί, έτσι ώστε άνθρωποι με τους οποίους έχετε συμπορευτεί να μπορείτε να τα ξαναβρείτε. Αν όχι με όλους, με κάποιους από αυτούς. Αυτή ήταν η δύσκολη ερώτηση, Νίκο. Αυτή ήταν, αυτή ήταν. Καλησπέρα σας. <laughs> Κρατάτε το χαμόγελο. Να, Ευχαριστώ ναι. πολύ. Να είστε καλά. Να